Εδώ είμαστε. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι να δοκιμάσουμε λίγο και το καινούριο μας κόσκινο που πήραμε, την GoPro την 11. Αυτή είναι πρώτη, είναι ο φίλος ο Παναγιώτης, αυτήν πήραμε. Να δούμε και τι τραβάει. Να δείξουμε και λίγο το μαγαζί, το πριν και το μετά. Μαγαζί και χώρος που θα συγκεντρωνόμαστε και θα μαζευόμαστε εδώ πέρα και θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα. Το κατάστημα είναι λίγο έξω από τη Δράμα. Αρκαδικό λέγεται η περιοχή. Στον κεντρικό το δρόμο, Παγκαίου 10. Γύρω στα 120 τετραγωνικά είναι ο χώρος. Ενιαίος χώρος κάτω και ένα πατάρι, άλλα 60 τετραγωνικά πάνω που ακόμα δεν αποφάσισε τι θα γίνει εκεί. Εδώ δεξιά, όπως είναι μπαίνοντας στο κατάστημα και στο χώρο μας, θα έχουμε τα γραφεία. Εδώ θα γίνει κάτι σαν μουσείο, θα ήθελα, παλιά αντικείμενα σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυψη και την θέρμανση, θα το δούμε και αυτό. Εδώ δεξιά φαντάζομαι ένα χώρο που θα το κάνουμε σαν στούντιο για τα live παρουσιάσεις προϊόντων κτλ. Το κατάστημα, το στούντιο και όλα αυτά θα θερμαίνονται με κάθε πηγή θερμότητας, δηλαδή αντλία, επίτυχο αερίου, λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης και λέβητα αερόθερμη pellet, πολύ πιθανό, ανάλογα με τους συνεργάτες και όλα αυτά που θα εξελιχθούν στην πορεία. Εκεί στο βάθος που είναι το άλλο το μουλάρι, θα γίνει ένας χώρος που θα μπουν ράφια και τα λοιπά, ένας μπάγκος εκεί πέρα, τα όποια εργαλεία, σιγά σιγά αυτά είναι κάποια από τα εργαλεία που έχω μαζέψει, που τα είχα σκόρπια από εδώ και από εκεί. Εκεί έχουμε τον κόφτη πλακιδίων, εργαλεία, τι άλλο έχουμε, διάφορα αυτά τα προϊόντα, υλικά και εργαλεία που τα κουβαλούσα εδώ και 7 χρόνια τα περισσότερα μέσα στο μουλάρι το Kia. Θα μπει μια σειρά βέβαια, είμαστε στο ξεκίνημα, ράφια, μπάγκους κτλ. Εδώ είναι ο χώρος που φαντάζομαι θα γίνει μια ωραία κουζίνα, η οποία, επειδή θα έχουμε και ψησίματα και τέτοια, να πλαινόμαστε, να κάνουμε τους όποιους καφέδες θέλουμε κτλ. Εδώ θα γίνει, είναι η τουαλέτα, η οποία τουαλέτα εδώ θα κάνω ένα φανταστικό χτιστό έπιπλο μπάνιο και θα σας το δείξω από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας θερμοσύφωνας εδώ που θα παραμείνει, θα τον ξυλώσουμε και αυτόν θα τον κάνουμε ένα ωραίο, θα είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια συντήρηση θερμοσύφωνα. Εδώ μέσα είναι η τουαλέτα, μην κοιτάτε που είναι τώρα έτσι, κάποτε το μαγαζί ήταν και συνεργείο κτλ. Θα ξυλωθεί όλη η τουαλέτα και θα σας δείξω πώς ξυλώνουμε και πώς κάνουμε ένα μπάνιο ανακαίνιση από την αρχή. Εδώ υπάρχει ένα καζανάκι εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο είναι της Βιοσπιράλ, και μετά από τόσα πολλά χρόνια έχει μια διαρροή, κλασική περίπτωση, τη γνωρίζουμε όλοι, κάτι που το συναντάμε συνέχεια. Βέβαια ακόμα δεν έφερα νοικοκυρά εδώ να μας καθαρίσει. Και τώρα θέλω, επειδή ό,τι κάνουμε στο μαγαζί μας, στον χώρο μας, θα είναι και πειραματικό, ένα καζανάκι αρκετά καλό της Βιοσπιράλ, με ενσωματωμένο μέσα έχει το φιλεζόλ για να μην κάνει θόρυβο, ένα κάθετο φλωτέρ και όχι αυτά τα σάπια που λέω συνήθως. Και το πρόβλημά του, φυσικά, αν βάλεις το χέρι σου εδώ μέσα και δεις το λαστιχάκι στεγανοποίησης, έχει πιάσει τα όποια άλατα, δεν στεγανοποιεί, και αυτή είναι η αιτία. Τώρα, ή κανονικά βγάζουμε από μέσα το λαστιχάκι, ή υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Υπάρχει ένα προϊόν, αυτό το προϊόν που έχω δείξει σε κάτι live εδώ εκεί, είναι καθαριστικό για καζανάκια βεσέ. Μην το κοιτάτε που η ταμπέλα του είναι έτσι, γιατί το είχα λίγο εκτεθειμένο, η αλήθεια είναι.
Για να δούμε και την καινούργια μας κάμερα τι τραβάει. Αυτό εδώ το είχα πάρει από ένα φίλο και φυσικά όταν θα κάνουμε το κατάστημα και όλα αυτά θα υπάρχει. Είχα πάρει 8 κομμάτια, τα έχω δοκιμάσει όλα. Είναι περισσότερο για καζανάκια εντυχισμού, αλλά εμείς θα κάνουμε μια δοκιμή και ένα πείραμα στο καζανάκι που έχουμε ήδη εδώ πέρα. Είναι της εταιρείας, δεν μπορώ να βγάλω τα γράμματα, είναι λίγο αφαλατικό για καζανάκια βεσέ. Έχει πόμα ασφαλείας από πάνω, έχει πόμα ασφαλείας, πιέζεις και ανοίγει. Εμείς τι θα κάνουμε, σίγουρα θα έχει κάποιο χημικό. Αφού κλείσουμε το καζανάκι και το τραβήξουμε μια φορά, ρίχνουμε λίγο από αυτό μέσα. Πειράματα κάνουμε, φυσικά καλό θα είναι να αερίζεται ο χώρος τώρα που το σκέφτομαι, γιατί όσο να είναι κάποια χημική αντίδραση θα κάνει. Ήδη βλέπω αυτή τη στιγμή αφρίζει και έχει κάτι, βγάζει ατμούς από μέσα, οπότε το αφήνουμε για λίγο να ενεργήσει και μετά θα δούμε ποια είναι η χρηστικότητα και η λειτουργία του. Εγώ βέβαια το έχω δοκιμάσει σε καζανάκια, το έχω δώσει και σε φίλους που έχουν καζανάκια εντυχισμού και εκεί είναι δύσκολο. Ωραία, φίλε, αυτό βγάζει ντουμάνια. Θέλει λίγο προσοχή η αλήθεια. Το αφήνουμε να ενεργήσει, απομακρύνουμε και μετά από λίγο θα έρθω να συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Το αφήσαμε γύρω στα 3 με 5 λεπτά να ενεργήσει, ας το πούμε. Εδώ μέσα ήδη έχει πέσει αυτό. Μυρίζει σαν και ζάπα, ας το πούμε. Δεν είναι βρωμιές αυτά. Σαν και ζάπ, θα είναι κάποια πια πιο ήπια μορφή και ήρθε η ώρα, αφού τα αφήσαμε λίγο, να τραβήξουμε τα ζανάκια. Έχει μια μυρωδιά όξι, όπως είναι αυτό εδώ το και ζάπ, πώς το λέμε αυτό. Την έχει αυτή την τοξικότητα σίγουρα. Θα πρέπει να αερίζεται καλά ο χώρος. Εσύ εδώ βλέπω ότι έχει βγάλει και κάποια άλλα από εδώ. Μπράβο. Έχει βγάλει και κάποια άλλα από εδώ. Ενώ τα ξεκολλάει. Κάτι κάνει. Το ξαναλέω, είναι ένα προϊόν ειδικό για καζανάκια. Κατά προτίμηση θα έλεγα η χρήση του είναι για εντυχιζόμενα που εκεί είναι δύσκολη η παρέμβαση αν δεν γνωρίζεις κιόλας. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Έβαλα και το μουτσάκι, το πιγκάλ, πώς λέγεται αυτό, μέσα. Καθάρισα και τη λεκάνη. Είχε κάτι μαυρίλες από τα χρόνια, είδα ότι φύγανε, είναι γάλα. Εδώ έχουν προχωρήσει και τα άλατα που είχε εδώ πέρα. Βλέπω την ελίδη επιμονή, μπορούν να φύγουν. Έχει σταματήσει η διαρροή εκεί. Δεν τρέχει. Έβαλα και το χέρι μου μέσα και έπιασα το λαστικάκι στεγανοποίησης και είδα ότι όντως το καθάρισε. Πραγματικά το συγκεκριμένο φάρμακο το προτείνω, το έχω δοκιμάσει άπειρες φορές. Αυτό ήταν και μια δοκιμή, θα κάνουμε και άλλες δοκιμές, δηλαδή έχω σκοπό μέχρι να πάρουμε δοκιμαστικούς σωλήνες αυτούς τους γυάλινους, να βάζουμε μέσα άλατα και να κάνουμε διάφορες δοκιμές και πειράματα με διάφορα καθαριστικά της ελληνικής αγοράς.
Αυτή η κάμερα δεν είναι για διάδοση, παιδιά. Για να τη δοκιμάσουμε. Να βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθούμε. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο φάρμακο, αυτό το ταλαιπωρημένο εδώ πέρα, το καημένο, αξίζει και σίγουρα θα βρούμε ποιος είναι ο προμηθευτής, γιατί εγώ τα πήρα από ένα φίλο μια φορά κάπου σε ένα μαγαζί έξω από την Καβάλα. Πήρα 8 κομμάτια, μοίρασα μερικά, έκανα δοκιμάσεις και μου έμεινε ένα τελευταίο εδώ πέρα και το είδα και επειδή βαριόμουν να κάτσω να κάνω πεταζανάκι, είπα να κάνω ένα πίεραμα. Η αγορά του θυμάμαι τότε ήταν γύρω στα 6-8 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Μέσα το καζανάκι σαν καζανάκι πραγματικά το καθάρισε και όπως έβαλα το χέρι μου εδώ μέσα είδα ότι το λαστικάκι στεγανοποίησης πραγματικά έχει καθαρίσει από τα άλατα. Μάλιστα. Ωραία δοκιμή. Συνεχίζουμε τα πειράματά μας. Το καζανάκι το συγκεκριμένο είναι της Κανίσιμου. Δύο σκυράλ. Δεν ξέρω πόσο έχει. Καλό μου φαίνεται. Βέβαια εδώ πέρα το λάθος που κάνουμε όλοι οι γραμμικοί είναι ότι εδώ βάζουμε βίδες όταν έχουμε να κάνουμε με βεστέ και υγρασία. Αν δεν μπουν ανοξείδωτες βίδες, συμβαίνει αυτή εδώ η κατάσταση, σκουριάζουν οι βίδες και μετά δεν ξέρω αν βγαίνει. Βέβαια θα το δοκιμάσουμε αυτό πραγματικά κανονικά όταν θα τοποθετούμε αξεσουάρ, μπάνιο και τα λοιπά. Καλό θα είναι να μπαίνουν ανοξείδωτες βίδες, θα μου πεις που θα τις βρούμε. Θα δούμε. Ένα φλοτέρ κάθετο, όπως είπα. Εντάξει.